Η νέα έκδοση Windows 11 22H2 κυκλοφόρησε πριν 2 μήνες και σήμερα θα δούμε πώς να την εγκαταστήσουμε αλλά και τις εμφανισιακές αλλαγές της. Πάμε! Αρχίζουμε με το feature που ζητάνε χρόνια όλοι οι χρήστες των Windows. Ναι, μιλάω για τα tabs στον Explorer. Ανοίγοντας τον Explorer μαζί με τις υπόλοιπες αλλαγές που μπορούμε να παρατηρήσουμε, όπως παραδείγματος χάρη ότι το Quick Access έχει γίνει πλέον Home, αν κοιτάξουμε στο πάνω μέρος του, παρατηρούμε τα tabs. Τη δεδομένη στιγμή, με μία απλή αναβάθμιση στα Windows 11, ακόμα και από τα Windows 10, έχουμε ενεργοποιημένα τα tabs. Ναι, δεν είναι ακόμα πλήρες. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορείτε να βγάλετε το tab όπως κάνετε στο browser για ένα άλλο window. Αλλά φαντάζομαι ότι στις επόμενες εκδόσεις στο Windows θα βελτιωθεί. Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση στα καινούργια χαρακτηριστικά των Windows, μπορείτε να τσεκάρετε το βίντεο που θα βρείτε εδώ πάνω, αλλά και κάτω στην περιγραφή. Συνεχίζοντας με τον Explorer, κάτω το Home έχουν προσθεθεί και άλλες δύο καρτέλες, το Favorites και το Recent. Πλέον, αν πατήσετε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε αρχείο, έχετε την επιλογή Add to Favorites. Το δεύτερο είναι το Start Menu Customization. Αν είστε χρήστης των Windows 10, σίγουρα θα γνωρίζετε τις τεράστιες διαφορές με το Start Menu των Windows 11. Σε αυτό λοιπόν έχει προσθεθεί και ένα customization το οποίο μας αφήνει να αλλάξουμε το πόσα pinned apps, files ή folders υπάρχουν στο pinned tab και αντίστοιχα στο recommended. Με άλλα λόγια, αν δεν χρησιμοποιούμε το ένα από αυτά τα tabs, μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε. Σχεδόν δεν απενεργοποιείται εντελώς, απλά γίνεται πιο μικρό έτσι ώστε να χωράνε περισσότερα icon στο άλλο tab. Περνώντας στη διαχείριση των παραθύρων, ήδη τα Windows 11 είχαν βελτιωμένο multitasking. Με άλλα λόγια, αφήνοντας τον cursor στο maximize icon, σας δίνονταν κάποιες επιλογές με το που μπορείτε να τοποθετήσετε το συγκεκριμένο παράθυρο. Στην έκδοση 22H2 των Windows 11, απλά κάνοντας snap το παράθυρο στο πάνω μέρος της οθόνης, έχουμε κατευθείαν αυτές τις επιλογές. Ναι, δεν είναι και σαν το Fancy Zoom στο Power Toys, αλλά είναι αρκετά χρήσιμο. Α, και μιας και μιλήσαμε για το Power Toys, αν το έχετε εγκατεστημένο στη νέα έκδοση 22H2, θα έχουν προσθεθεί και κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Βασικά, ένα άλλο χαρακτηριστικό. Αυτό το χαρακτηριστικό ονομάζεται File Locksmith και μας επιτρέπει να ορίσουμε κωδικό σε κάποιο αρχείο. Ακόμα δεν είναι enabled από default, μπορούμε όμως να το κατεβάσουμε από κάποιο GitHub. Επίσης, η Microsoft έχει δημιουργήσει ένα νέο video editor called Clipsa. Και όχι, δεν έχει καμία σχέση με τον ενσωματωμένο photo editor, στον οποίο το μόνο που μπορούσατε να κάνετε είναι trim κάποια clips. Το Clipsa μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και ως επαγγελματικός video editor σε συγκεκριμένες συνθήκες. Γράψτε μας στα σχόλια αν θα θέλετε ένα αναλυτικό βίντεο μόνο για το Clipsa. Συγκεκριμένα, με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να κάνετε εγγραφή οθόνης, ομιλίας, κειμένου, κάμερας και ούτω καθεξής. Το οποίο είναι κάτι αρκετά χρήσιμο που δεν υπήρχε μέχρι τώρα στα Windows. Microsoft επίσης έχει ενσωματώσει τον συγκεκριμένο Video Editor και στα Windows 10 έκδοση 22H2, αλλά σύμφωνα με το Celiap, ένα συνεργάτη μας από τον Discord, έχει λιγότερα χαρακτηριστικά. Προσωπικά δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, αλλά φαντάζομαι για να το λέει κάτι θα ξέρει. Επίσης, επιτέλους, η Microsoft επανέφερε πίσω το ρολόι στα ελληνικά Windows και μάλιστα με μια επιπλέον εφαρμογή η οποία ονομάζεται Focus Session. Από εδώ μπορούμε να ορίσουμε κάποιο συγκεκριμένο χρόνο στον οποίο δεν θέλουμε να ενοχλούμαστε, οπότε τα Windows θα μπουν στο Do Not Disturb Mode, σύν ότι μπορούμε να ορίσουμε διαλύματα, να βάλουμε στο To Do τις εργασίες που θέλουμε να κάνουμε και ούτω καθεξής. Επίσης, αριστερά από το Notification Bar στο μενού Accessibility, πλέον έχουμε περισσότερα χαρακτηριστικά, όπως παραδείγματος χάρη το μικροσκόπιο, τα color feature, τα ασπρόμαυρα windows, τον αφηγητή, μόνο audio, εάν έχετε ηχεία με τα οποία μπορείτε να καταλάβετε διαφορά, live υπότιτλους, δυστυχώς μόνο στα αγγλικά, και εννοείται τα sticky keys. Επίσης, πλέον μπορείτε να εγκαταστήσετε Android εφαρμογές στα Windows, όπου και να είστε. Έχουν αναβαθμιστεί τα widgets, τα οποία έχουν μπει κάτω αριστερά στο taskbar. Συγκεκριμένα από εδώ μπορείτε να ελέγξετε πλέον και το to do και να κάνετε αναζήτηση κατευθείαν από εδώ. Όπως και να έχει, το συγκεκριμένο update θα σας εμφανιστεί σύντομα στα Windows 11 και ναι, δουλεύει κατευθείαν και από την αναβάθμιση από Windows 10. Μάλιστα, είναι ένας πολύ καλός λόγος να αναβαθμίσετε από τα Windows 10 γιατί μέχρι τώρα αρκετά από αυτά τα χαρακτηριστικά δεν υπήρχαν. Όπως παραδείγματος χάρη το drag and drop εφαρμογών στη γραμμή εργασιών. Λειτουργεί! Όπως και να έχει, αυτό ήταν το Windows 11 22H2 update.
Εάν θέλετε να μας υποστηρίξετε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και ένα share της ομάδας μας φίλους, αλλά και δημόσια στα social media. Link στην περιγραφή. Σας, ποια είναι η άποψή σας όσο αφορά την έκδοση 22H2? Θεωρείτε χρήσιμα τα νέα χαρακτηριστικά? Γνωρίζετε κάποιο άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό που πιστεύετε ότι θα έπρεπε να αναφερθεί στο βίντεο? Ή ακόμα και με την έκδοση 22H2 σκοπεύετε να κάτσετε στα Windows XP, στα Windows 10? Δεν ξέρω, γράψτε μας στα σχόλια. Επίσης, μην ανησυχείτε για τα timings που θα ανεβάζουμε βίντεο, δεν ήταν τυχαίο όλο αυτό. Όμως περισσότερα για αυτό το θέμα θα δείτε στο βίντεο του Σαββάτου για τα Linux. Αυτά. Καλή συνέχεια.